Σύντροφο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ κάλεσε τους βουλευτές Θεσσαλονίκης όλων των κομμάτων για ενημερωτική συνάντηση για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η συνάντηση έγινε το πρωί στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι με τον Α. Σίγμα, να ανακοινώνει τι υπόθηκε με τους βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης, απόντες ήταν όλοι οι βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης του κόμματος της Νη Δέλτα, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρουν από το ασπρόμαυρο στρατόπεδο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ έκαναν γνωστό πως υπάρχει το αίσθημα της αδικίας που νιώθει κάθε ΠΑΟΚτσής, ότι υπάρχει έλλειψη ισονομίας στον ελληνικό αθλητισμό υπέρ πάντα των ίδιων και τόνισαν πως ο ΠΑΟΚ δεν θέλει καμία χάρη. Ο ΠΑΟΚ λύνει τα προβλήματα του μόνος του, ο πρόεδρος, Αθανάσιος Κατσαρής, είπε χαρακτηριστικά πως, ο ΠΑΟΚ λύνει τα προβλήματα του μόνος του και από τους εκπροσώπους του ΠΑΟΚ καταγγέλθηκε η νομιμότητα της σύνθεσης της ΕΕΑ. Στη συνέχεια ακολούθησε η διαλογική συζήτηση με τοποθέτηση των εκπροσώπων των κομμάτων και ο Α. Σίγμα, ΠΑΟΚ ανέλαβε την υποχρέωση να μεσολαβήσει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να παραδοθεί φάκελος με τα στοιχεία της υπόθεσης σε κάθε βουλευτή.